Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Να έχουμε και κάποια μηνύματα από κάποιους φίλους. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ασχολείστε με τη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε, μερικά θέματα της επικαιρότητας τα βάζουμε έτσι με το δικό μας τρόπο. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε. Άλλωστε, υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι ένα θέμα της επικαιρότητας. Δεν μπορεί να αγνοηθεί σε κάποια περίπτωση, έτσι είναι η απάντηση στον φίλο. Θα πάμε όμως στο κυριότερο θέμα της σημερινής ημέρας. Έχει να κάνει με τα χθεσινά. Θα καλησπερίσω και θα καλωσορίσω στο στούντιο εδώ τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, ναύαρχος εν αποστρατεία και πλέον αρθρογράφος πάνω σε γεωστρατηγικά θέματα. Κύριε Τσαϊλά, καλησπέρα. Σας παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα την σας. Αρθρογραφία σας και όλα τα θέματα τα οποία αναδεικνύετε στην προσωπική σας ιστοσελίδα και πραγματικά διαβάζοντας αυτά τα οποία γράφετε μας δίνετε και εμάς την ευκαιρία να αντιληφθούμε άλλες πτυχές, τις οποίες δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε εφόσον δεν είμαστε ειδικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα βλέποντας ένα βιντεάκι το οποίο αλλιεύσαμε από ένα τουρκικό κανάλι. Στο βίντεο αυτό φαίνεται η στιγμή της κατάρριψης του ρωσικού αεροσκάφους από την τουρκική αεράμινα. Θέλω να σας το δείξω γιατί φαίνονται δύο πράγματα σε αυτό το βιντεάκι και είναι ένα βιντεάκι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ, θα το δούμε σε λίγο. Δεν έχει κυκλοφορήσει δηλαδή στο διαδίκτυο αρκετά. Είναι η στιγμή της κατάρριψης και φαίνεται ολοκάθαρα στο βίντεο, το οποίο θα το δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα, ότι πραγματικά, εδώ είναι αυτό που σας έλεγα, λοιπόν φαίνεται ότι καταρρύπτεται το αεροσκάφος, κύριε Τσαϊλά, και το βίντεο αυτό το τραβάνε αυτοί οι Τουρκμάνοι, οι λεγόμενοι. Είναι αντάρτες οι οποίοι είναι σύμμαχοι των τζιχαντιστών. Είναι αντάρτες, είναι τουρκόφωνοι. Ακριβώς. Είναι στα βόρεια της Συρίας εκεί. Και εφάπτονται με τα σύνορα. Και εδώ φαίνεται πραγματικά ο ένας από τους χειριστές, ο οποίος πέφτει με το αλεξίπτωτο. Προσέξτε λιγάκι τώρα εδώ τι γίνεται. Οι Τουρκμάνοι παίρνουν θέσεις και τον πυροβολάνε. Νομίζω ότι ακούγεται ολοκάθαρα. Ναι. Θα το δούμε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πέφτει, νάτος, εδώ στείνεται αυτός εδώ. Και η πλάκα είναι ότι τον πυροβολάει, αλλά δεν τον πετυχαίνει. Γιατί πέφτει με το αλεξίπτωτο κανονικά. Να σημειώσουμε ότι εδώ τον συλλαμβάνουν ζωντανό και τον σκοτώνουν. Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν συνελήφθη ζωντανός. Πάντως υπάρχει. Φαίνεται ότι είναι ζωντανός στο βίντεο. Υπάρχει σκύλεψη που. Τώρα, αυτό που θέλω να πω και νομίζω ότι έχει εξαιρετική σημασία είναι ότι αλεξιπτωτιστής δεν πρέπει να πυροβολείται από το έδαφος. Όχι βέβαια, είναι βασικός κανόνας του δικαίου του πολέμου και η αντιμετώπιση των αιχμαλώτων βασίζεται πάνω στο διεθνές δίκαιο και αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό. Mm-hmm. Βέβαια σε τέτοιες καταστάσεις που έχουμε εκεί πέρα στη Συρία είδαμε και άλλα και άλλα. Έχουμε αυτό δει θα πάρα πολλά. Οπότε τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα είναι εντελώς. Αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει ανακοινώσει η ρωσική κυβέρνηση επίσημα ότι ο δεύτερος χειριστής είναι καλά στην υγεία του. Σώθηκε από αντάρτες Σύρους όμως. Και μετά πήγε στον στρατό του Άσαντ, όπου τον περιέθαλψαν και στη συνέχεια είναι ασφαλής σε μια στρατιωτική βάση. Τώρα, είναι πράγματι θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά. Ο οποιοσδήποτε, κύριε Τσαϊλά, αντιλαμβάνεται ότι όταν έχουμε την κατάρριψη ενός αεροσκάφους, έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Βεβαίως. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, αγαπητή κύριε Νικολαίδη, να δούμε το εξής. Πριν από τρεις μέρες εκλήθη ο Ρώσος πρέσβης από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου του έγινε έντονο διάβημα ότι γίνονται παραβιάσεις των αεροσκαφών, των ρωσικών αεροσκαφών στον τουρκικό εναέριο χώρο. Και μετά από δύο μέρες είχαμε αυτό το επεισόδιο. Άρα σχετίζεται, λέτε, το ένα γεγονός με το άλλο. Άρα αυτό δείχνει ότι είχε πάρθει η απόφαση οι Τούρκοι να δείξουν, εν πάση περιπτώσει, να δείξουν ότι έχουν αυτή το πάνω χέρι και ότι ελέγχουν τον κυρίαρχο εναέριο χώρο τους. Μάλιστα. Το θέμα είναι το εξής όμως. Παρακαλώ. Δεν
μπορώ να ξέρω κατά πόσον οι Τούρκοι ήταν αποφασισμένοι να ρίψουν, να ρίξουν, να καταρρίψουν ένα ρωσικό αεροσκάφος. Τι θέλω να πω με αυτό. Ίδιου τύπου αεροσκάφη, τα Σουκόι-24, έχουν και οι Σύριοι. Είναι παλαιάς τεχνολογίας, είναι βομβαρδιστικά και συνήθως τα βομβαρδιστικά σε περιοχές όπου γίνονται πόλεμοι συνοδεύονται από ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών για να μην συμβεί αυτό που συνέβη Μάλιστα. στο επεισόδιο εκεί. Επειδή τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη είναι λίγο πιο βαριά, δεν μπορούν να κάνουν λιγμούς Ακριβώς. και είναι πιο εύκολοι στόχοι για τα αντιεροπορικά συστήματα, το λέτε αυτό έτσι. Βεβαίως. Και πέραν αυτού, τα F-16 είναι τελευταίας γενιάς αεροσκάφη, ενώ τα Σουκόι-24 έχουν ξεκινήσει από το 60, από δεκαετία του 60 και βγαίνουν. Ειδικά για αυτά τα αεροσκάφη που έχουν οι Σύριοι αλλά και επιχειρούν στην Συρία, είναι αεροσκάφη που οι Ρωσοί θέλαν να τα δώσουν στους Αργεντινούς όταν έγιναν τα Φόκλαντ. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ είχαμε μια κακή, αν θέλετε, ένα κακό χειρισμό, στρατιωτικό χειρισμό από μέρους της Τουρκίας. Διότι δύο σενάρια μπορεί να συνέβησαν. Το ένα, να μην αναγνωρίστηκε, διότι βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι ήταν αγνώστου εθνικότητας. Ναι. Την ώρα που το ρίξαμε, λέει, δεν ξέραμε ότι ήταν ρώσικο. Ναι, ή ρώσικο θα ήταν ή συριακό. Έχουμε το ένα σενάριο λοιπόν, ότι αν ήταν συριακό, προφανώς είχαν πάρει την απόφαση οι Τούρκοι να δημιουργήσουν ένα συμβάν εκεί πέρα, να κλιμακώσουν με κατάρρευση αεροσκάφους. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο ήταν να είναι συριακό το αεροσκάφος και όχι ρωσικό. Ο χρόνος ο οποίος έγινε η αναγνώριση, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τουρκικά στοιχεία, είναι της τάξης των 30 δευτερολέπτων. Χρόνος που πιθανώς να μην έγινε θετική αναγνώριση. Ότι ανεγνωρίστηκε ο τύπος του αεροσκάφους ως εχθρικό, ναι, ανεγνωρίστηκε, από εκεί και πέρα να μην έγινε η θετική αναγνώριση, δηλαδή η εθνικότητα του αεροσκάφους. Και πια πάνω στη βιασύνη τους να το καταρρύψουν κατά τη διάρκεια που εγώ σας λέω, ναι, πολύ πιθανώς να μπήκε μέσα στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Αλλά από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα η οριογραμμή είναι τόσο κοντά αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν μπορείς αυτό, να ξέρεις. Τώρα, εσείς Ακριβώς. αναρτήσατε δύο χάρτες στην ιστοσελίδα σας. Ναι, δύο. Και κάνατε μια ανάρτηση η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Είναι αυτό ακριβώς το σημείο το οποίο λέτε. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι εκεί, όπου ενδεχομένως για μερικά δευτερόλεπτα να έγινε παραβίαση Ακριβώς. του τουρκικού εναέριου χώρου. Είναι η μύτη αυτή που βλέπουμε. Αυτή η μύτη εκεί κάτω, η απόλυξη αυτή, στα σύνορα Τουρκίας που είναι βόρεια και Συρίας που είναι νότια εκεί πέρα. Εκεί λοιπόν το ρωσικό βομβαρδιστικό είχε να αντιμετωπίσει ένα ζεύγος αεροσκαφών F-16. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το ρωσικό αεροσκάφος, το Σουκόι-24, αν έκανε παραβίαση, Πάλι το βλέπουμε εδώ. Είναι ο δεύτερος χάρτης. Την έκανε για πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Πόσο θα κάνει τώρα ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος να διασχίσει αυτή τη λωρίδα της γης? Η ταχύτητά του είναι 1200 περίπου δευτερόλεπτα θα έκανε. Είναι της τάξης των 20 δευτερολέπτων το πολύ. Οι Τούρκοι λένε ότι επί πεντάλεπτο του κάνανε προσπάθειες να τον απομακρύνουν. Δεν κάνανε αναχέτηση. Επισημένο, δηλαδή στο Αιγαίο τα δικά μας αεροσκάφη δεν καταρρύπτουν τα τουρκικά, κάνουν ενέργειες αναχαιτήσεως, τα αναχαιτίζουν. Θα μπορούσαν λοιπόν οι Τούρκοι, αν θέλανε να μην επιδείξουν και να μην κάνουν μια εχθρική ενέργεια, να αναχαιτήσουν το ρωσικό βομβαρδιστικό και πάλι επιτυχία θα ήταν. Λοιπόν, αλλά προτίμησαν την κατάρρυψη αυτού. Άρα, το ένα σενάριο, αν ήταν συριακό, θέλανε προφανώς ως αντίπεινα να πούνε στους Σύριους, σας ρίξαμε το αεροσκάφο σας, ότι γιατί πριν από το 2012, ναι, το 2012 είχαν οι Σύριοι ρίξει ένα τουρκικό αεροσκάφος. Με την ίδια κατηγορία, με ότι την παραβίασε ακριβώς. τον εθνικό εναέριο χώρο της Συρίας και αυτό είχε θεωρηθεί ότι ήταν κάτι το οποίο έτσι κατατρόπωσε το κύρος
του τουρκικού στρατού τότε. Και σήμερα έτσι κάποιοι στο ίντερνετ μας θυμίζουν ότι τότε ο κύριος Ερντογάν είχε κάνει μια δήλωση στην οποία είχε επισημάνει ότι το να παραβιάζεται ο εθνικός εναέριος χώρος για λίγα δευτερόλεπτα δεν θα πρέπει να είναι αιτία για να... Εχθρική ενέργεια. Εχθρική ενέργεια για να πέσεις, για να ρίξεις ένα αεροσκάφος. Τώρα αυτά που έλεγε το 2012 ο κύριος Ερντογάν, σήμερα λέει ακριβώς τα ανάποδα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε από πολιτικούς ειδικότερα. Το άλλο το σενάριο, αν πραγματικά γνώριζαν ότι είναι ρωσικό, δηλαδή είχαν κάνει θετική αναγνώριση ότι είναι ρωσικό και αποφάσισε η κυβέρνηση, διότι ο Τούρκος πιλότος δεν το έριξε από μόνος του, έλαβε εντολή από πολύ υψηλά, ας πούμε. Είναι ένα τεράστιο λάθος της Άγκυρας και δείχνει ότι δεν έχει αυτοσυγκράτηση. Εσείς λέτε ότι αν δηλαδή σε περίπτωση που είχαν αντιληφθεί ότι είναι ρώσικο, δεν θα το ρίχνανε, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση? Πιστεύω πως όχι, δεν θα το ρίχνανε, διότι είναι αυτοχειριασμός είναι αυτό που γίνεται, εκ των πραγμάτων. Ναι. Τώρα, επειδή... Εκτός αν θέλανε να εκβιάσουν, κύριε Νικολαίδη, μια απόφαση του ΝΑΤΟ για ενεργοποίηση του άρθρου 5, αλλά... Είναι λίγο τραβηγμένο. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο. Πώς θα εξασφαλίσεις? Εντάξει, μπορεί να είσαι το κακό παιδί της Δύσης που επανειλημμένος στο ΝΑΤΟ να σε περιθάλπτει όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά ή τα τουρκοκυπριακά. Αλλά εδώ μιλάμε για διαφορετικά μεγέθη, για διαφορετική γεωγραφία και για διαφορετική γεωπολιτική. Ξύνεσαι στην κλίτσα του Ρώσου. Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει ήδη τα αντίπεινα και, αν θέλετε, λαμβάνουν μέτρα εναντίον της Τουρκίας. Πράγμα το οποίο δεν θα το ήθελε στην παρούσα φάση η τουρκική κυβέρνηση. Τώρα, ο πολίτης ο κόσμος, αυτό το οποίο βλέπει με τέτοιες εξελίξεις, είναι το αύριο σε σχέση με τη μέγιστη δυνατή απειλή. Κατά την άποψή σας, αυτό το περιστατικό το χθεσινό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μια σύραξη πολεμική ανάμεσα στη Ρωσία και στη Τουρκία, ή είναι κάτι παρατραβηγμένο και αυτό? Κύριε Νικολαίδη, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου γνωρίζαμε με τρομακτική ακρίβεια το τι θα συμβεί και το πώς θα συμβεί. Δηλαδή ξέραμε ότι το σύμφωνο της Βαρσοβίας, αν έκανε επίθεση, θα έκανε στη γραμμή της Γερμανίας μια εισβολή ή θα δοκίμαζε ένα προληπτικό πυρηνικό κτύπημα για να αφοπλίσει τον αντίπαλο. Σήμερα, στη σύγχρονη ιστορία μας που μιλάμε και σε αυτό το μέτωπο, στο συριακό μέτωπο, δεν ξέρει κανένας τι θα μας ξημερώσει η αύριο. Το αύριο. Τι θα ξημερώσει το αύριο. Είναι δηλαδή μια κατάσταση στην οποία δεν είναι ξεχωριστή και πολύ εμφανής η εχθρή. Όχι, είναι, από εδώ, είναι μια από εκεί, σωρευμένη και ένταση. Τι δύναμη πυρός έχει ο καθένας από αυτούς. Και βλέπετε, ενώ ο κοινός εχθρός όλων είναι οι τσιχαντιστές, από εκεί και πέρα υπάρχουν επιμέρους συμμαχίες, οι οποίες διαφοροποιούνται όσον αφορά τον γενικό αντικειμενικό σκοπό. Και θα θυμίσω σε όσους δεν έχουν διαβάσει τον Κλαούζεβιτς την φράση ότι πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Εδώ ποια είναι η πολιτική? Άλλη πολιτική έχει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν θέλει επουδενή να καθαρίσει το βόρειο μέρος της Συρίας από τους συμμάχους Τουρκμένους και να γίνει το δυτικό Κουρδιστάν, γιατί το Ανατολικό Κουρδιστάν ήδη έχει δημιουργηθεί. Άλλος είναι ο πολιτικός σκοπός της Ρωσίας, είναι η επιβίωση του Άσαντ. Άλλος ο πολιτικός σκοπός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και τελευταία είχαμε και τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν πάει εκεί ως αντίπεινα της τρομοκρατικής επίθεσης που δέχθησαν. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένας κοινός πολιτικός σκοπός. Οπότε τι να πούμε? Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το στοιχείο το οποίο θα υπήρχε στο ψυχρό πόλεμο, όπου εκεί είχαμε διαμορφωμένα και τα στρατόπεδα και τις στρατηγικές και τις πολιτικές των κυριωτέρων παικτών. Τώρα, στο κομμάτι της Ρωσίας απέναντι στην Τουρκία. Πολλοί κόσμος σχολιάζει ότι είναι κάτι θετικό για μας.
Πώς το ακούτε αυτό σαν άποψη? Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικό για μας. Μπορούμε να πούμε ότι με κατάλληλους χειρισμούς, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, αν θέλετε, για τα δικά μας θέματα εξωτερικών και άμυνας και ασφάλειας. Άμυνας και ασφάλειας πλέον. Πλέον δεν θα μιλάμε μόνο για εθνική άμυνα, θα μιλάμε για εθνική άμυνα και εθνική ασφάλεια. Όπως λέμε εγώ ως ναυτικός, λέω πολλές φορές το παράδειγμα ότι τα στοιχεία της φύσης, τους ισχυρούς ανέμους, τους θυελώδεις ανέμους, δεν μπορείς να τους ορίσεις, ούτε να τους αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο. Αλλά μπορείς να αξιοποιήσεις τον αέρα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να βάλεις το πανί σου, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθηθείς να πάρεις την πορεία σου. Μάλιστα. Κάτι παρόμοιο μπορούμε να κάνουμε. Εάν το κάνουμε, μπορούμε να έχουμε πολλά θετικά στοιχεία από αυτήν τη διαμάχη. Είναι και αυτή η μία. Αλλά δεν θα έρθει ως μάνα εξ ουρανού. Ναι, γιατί εμείς οι Έλληνες το περιμένουμε αυτό το μάνα σε διαφορετικές περιπτώσεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Αυτό που λέμε ο καλός Θεός της Ελλάδος και τα λοιπά, δεν υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, να καλησπερίσω τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Ευτυχίδης. Ο κύριος Ευτυχίδης είναι ένας. Και αυτός αρθρογραφεί πάρα πολύ συχνά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στη Ρωσία, σπούδασε εκεί και παρακολουθεί όλα αυτά τα γεωστρατηγικά με πολλές ιδιότητες, είναι αλήθεια. Καλησπέρα κύριε Ευτυχίδη. Καλησπέρα κύριε Νικολαίδη. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ μέσω Skype. Είναι αυτή η σύνδεση. Παρακολουθούσα την χθεσινή σας ανάρτηση στην προσωπική σας ιστοσελίδα και έβλεπα εκεί ότι, επειδή παρακολουθείτε πάρα πολύ έτσι, από κοντά τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρακολούθησα εκεί μία ανάρτηση που έλεγε ότι τουλάχιστον στις πρώτες ώρες, κύριε Ευτυχίδη, οι Ρώσοι το θέμα της κατάρρευσης του αεροσκάφους τους το κρατούσαν πολύ χαμηλά. Μιλούσαν για βλάβη κτλ. Αυτό πώς το εξηγείτε? Ήταν μια προσπάθεια. Δεν πιστεύω ότι δεν ξέραν από την πρώτη στιγμή ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από τουρκικά F-16. Προφανέστατα ήταν μια προσπάθεια της Ρωσίας να σώσει την κατάσταση, να μην φτάσει στα άκρα, δίνοντας το περιθώριο στην Τουρκία να απαντήσει και να ζητήσει συγγνώμη. Κάτι που δεν έγινε. Από την άλλη πλευρά, προξενεί εντύπωση ότι το πρακτορείο που δημοσιοποίησε την αίτηση είναι το κρατικό Ανατολού. Επομένως, το Ανατολού δεν θα μπορούσε να δημοσιεύσει μια τέτοια είδηση χωρίς να υπάρχει κυβερνητική έγκριση και μάλιστα στο ανώτερο επίπεδο. Θεωρώ επομένως ότι το όλο επεισόδιο ήταν καθαρά προσχεδιασμένο. Και αυτό δείχνουν και μια σειρά άλλα γεγονότα μέχρι να φτάσουμε σε αυτό. Ξέρετε κι εσείς ότι από τις 17 Νοεμβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Τζον Κέρι, έχει ανακοινώσει την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων με την Τουρκία ακριβώς στο βόρειο τμήμα της Συρίας. Για την αντιμετώπιση των τσιχαντιστών. Ναι, ο πραγματικός στόχος βέβαια, για όσους παρακολουθούν λιγάκι τα γεγονότα, είναι να διασφαλιστεί ο διάδρομος 98 χιλιόμετρων κοντά στην περιοχή της πόλης Τζαραμπούλους, έτσι, όπου διαμέσου αυτής της περιοχής διοχετεύονται από και προς τη Συρία όπλα, πυρομαχικά, έμψυχο υλικό, αλλά και χρήματα προς τις ένοπλες ομάδες τζιχαντιστών και άλλων. Και μέσα στο Νοέμβριο οι Αμερικανοί, για να στηρίξουν αυτή την επιχείρηση, μετέφεραν 13 βομβαρδιστικά Α-10, 6 F-15 ΣΕ, αεροσκάφη, μη επανδρομένα στρατιωτικά αεροσκάφη, MQ-1 Predator, και επίσης έγινε γνωστό από τουρκικά μέσα ότι σε αυτή την ομάδα συμμετάσχουν και 14 τουρκικά F-16. Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν έχει να επιδείξει κάποια αξιόλογη δραστηριότητα αυτή η κοινή στρατιωτική επιχείρηση μέχρι στιγμής. Και υπάρχει και η προειδοποίηση για άλλη μια φορά στις 20 Νοεμβρίου από τον Τούρκο Πρωθυπουργό Νταβούτογλου, ο οποίος εκείνη την ημέρα έκανε μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι η παρουσία της Ρωσίας δικαιολογείται στην περιοχή μόνο όσο αυτή μάχεται τον ΙΣΙΣ, το Ισλαμικό Κράτος. Την ίδια μέρα, στην ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, έχει δημοσιευτεί ως δήλωση μομφή εναντίον της Ρωσίας για βομβαρδισμούς
χωριών Τουρκομάνων, Τουρκμένων που μένουν στα βόρεια της Συρίας, θεωρώντας ότι αυτό δεν αποτελεί μια επιχείρηση προς τα γη. Έτσι τα πρώτα λεπτά λοιπόν χθες, ακόμη και το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στην ανακοίνωσή του, στις 11.30 ώρα περίπου, δεν αναφέρει κατάρρευση, μιλάει για πτώση του αεροσκάφου, πιθανότατα από βλήμα που προέρχεται από το έδαφος. Μάλιστα. Δεν κατονομάζει την Τουρκία. Αν παρακολουθήσετε ολόκληρο το ρωσικό τύπο, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι δεν υπήρχε σαφής αναφορά ότι τουρκικά F-16 κατέριψαν ρωσικό αεροσκάφος. Αυτό δείχνει πολλά, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Από εκεί και πέρα όμως, έγινε η αποκάλυψη, έγινε έτσι, η τακτοποίηση. Οι Ρώσοι τι κάνουν για να απαντήσουν, κατά την άποψή σου, σε αυτό το περιστατικό? Και μέχρι πού είναι αποφασισμένοι να φτάσουν για να δώσουν αυτές τις απαντήσεις? Είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν οι Ρώσοι πλέον. Έτσι, ο πρόεδρος Πούτιν, η κυβέρνηση της Ρωσίας είναι πλέον υποχρεωμένη. Τη φέραν σε αυτό το επίπεδο που δεν μπορεί να αποφύγει την απάντηση. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα σχέσεων με την Τουρκία που εξετάζονται σταδιακά όλες. Υπάρχει ο τουρισμός. Μόνο το 2014, 4.480.000 Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Τουρκία. Για να καταλάβεις λίγο τα μεγέθη, μόνο τους πρώτους 9 μήνες του 2015, 21 δισεκατομμύρια δολάρια μπήκαν στον τουρισμό της Τουρκίας από Ρώσους τουρίστες και αυτό αποτελεί περίπου το 4% του καθαριστού εθνικού προϊόντος της χώρας. Υπάρχει η συνεργασία στο αέριο. Θέλω να πω ότι η Gazprom, ο δεύτερος μεγαλύτερος πελάτης της Gazprom μετά τη Γερμανία, είναι η Τουρκία. Μόνο το πρώτο 9 μήνα του 2015 έκανε εισαγωγές 19,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου. Καταλαβαίνουμε για τη μεγέθη μιλάμε. Το τρίτο είναι το εμπόριο σιτηρών, όπου για τη Ρωσία ο δεύτερος σε σημασία πελάτης της στο εξωτερικό είναι η Τουρκία. Και οι δύο χώρες ήρθαν πιο κοντά τελευταία με το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Να μιλήσουμε για την ενέργεια. Ξέρετε ότι την οικοδόμηση του ατομικού σταθμού, του ακουγιού, την έχει αναλάβει η Rosatom, ρωσική εταιρεία. Μιλάμε για ένα σχέδιο που είναι κοντά στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Να μιλήσουμε για τον αγωγό αερίου, να μιλήσουμε για το γενικό εμπόριο που η Τουρκία έχει ένα 10% στην αγορά της Ρωσίας, να πούμε ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο της Ρωσίας έχει αγοράσει την Ντενής Μπάνκ, ας πούμε, μόλις πριν 3 χρόνια. Όλα αυτά περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γι' αυτό Βάζουν και πολύ πιο έντονα το ερώτημα. Θα αντιδράσει? Είπες προηγουμένως, Θρασό, ότι είναι αποφασισμένη και είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένη η Ρωσία να απαντήσει. Αλλά μέσα σε ένα τέτοιο πλέγμα πολυεπίπεδων σχέσεων, πώς θα απαντήσει, κατά τη γνώμη σου? Εδώ λοιπόν ερχόμαστε ότι δεν μπορεί να απαντήσει εν θερμό. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα απαντήσει με πολεμικά μέσα. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δηλώθηκε ήδη και από τον εκπρόσωπο του Πεσκόφ, του Προέδρου Πούτιν, τον κύριο Πεσκόφ, σήμερα. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση απάντησης με στρατιωτικά μέσα. Εξετάζει ήδη τις πιθανότητες, ήδη έχει εκδώσει μια ταξιδιωτική οδηγία για την Τουρκία και όχι απαγόρευση. Ήδη τα μεγάλα τουριστικά γραφεία έχουν σταματήσει τις πωλήσεις προς την Τουρκία. Και από εκεί και πέρα εξετάζονται μέτρα. Πολιτικοί αναλυτές στη Ρωσία θεωρούν ότι η Τουρκία θα πρέπει να λάβει όσο γίνεται πιο θερμή απάντηση για να την κατανοήσει. Γιατί αλλιώς, γνωρίζοντας το πώς λειτουργούν οι Τούρκοι, πιστεύουν ότι δεν θα καταλάβουν με κάποια ημίμετρα. Προτείνουν λοιπόν ότι ίσως θα έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις εξωτερικής πολιτικής προς την πλευρά των Κούρδων, τόσο της Συρίας όσο και του Ιράκ. Κάτι που θα εξοργήσει βέβαια. Θα τους πονέσει πάρα πολύ τους Τούρκους αυτό, ναι. Ίσως είναι το μοναδικό που θα τους πονέσει πολύ. Δεν υπάρχουν, θεωρώ πολύ δύσκολο να υπάρξουν μέτρα. Να θυμίσω βέβαια ότι ούτε η Τουρκία συμμετέχει στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η διεθνής κοινότητα εναντίον της Ρωσίας. Είναι μία από τις χώρες που δεν συμμετέχουν στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση εναντίον της Ρωσίας για την Ουκρανία, για την Κρυμαία. Έτσι. Επομένως λοιπόν έχουμε ένα πολυεπίπεδο οικονομικό πλαίσιο
Κάποια σενάρια που ακούγονται για S300, Θράσο, για τους πυράβλους αυτούς. Ήδη από χθες λένε το βράδυ ότι ενεργοποιήθηκαν, υπάρχει σαν είδηση ότι S400, όχι S300. Α, ναι, ναι, 400. Το σίγουρο είναι η μετακίνηση του, του Μόσχα, του πυραβλοφόρου Μόσχα στην περιοχή, το οποίο με τα πυραυλικά συστήματα που διαθέτει μπορεί να ελέγχει πλέον όλη την, όλο τον εναέριο χώρο. Ουσιαστικά θα μετατρέψει τους Τούρκους πιλότους, φιλοξενούμενους ακόμη και στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Θα μπορεί να μπλοκάρει οποιοδήποτε, να μπλοκάρει σε στόχο οποιοδήποτε τουρκικό αεροπλάνο πλησιάζει την περιοχή. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, θεωρώ ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Τα συμφέροντα είναι τεράστια και για τις δύο πλευρές. Ήδη σήμερα είχαμε μια πρώτη κίνηση. Ξέρετε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μίλησε με τον Λαυρόφ. Του είπε συλληπιτήρια. Ο Λαυρόφ βέβαια του απάντησε ότι περιμέναμε κάποια ειδοποίηση χθες και σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, κάτι που το είπε και ο Πούτιν στη δήλωσή του χθες. Εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις. Αλλά ξαναλέω ότι είναι ένα πλέγμα συμφερόντων οικονομικών τεράστιο. Εταιρείες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην Τουρκία, και ρώσικες εταιρείες, αλλά και οι, και οι Τούρκοι εξαρτούν πάρα πολλά από τους Ρώσους. Πιστεύω λοιπόν ότι οποιαδήποτε κύρωση θα γίνει ίσως σε κάποιο επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, με αλλαγή ίσως προς ανατολισμό και υποστήριξη κάποιων ομάδων που είναι σαφώς αντιτουρκικές. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά για την, για την επικοινωνία. Νομίζω ο κύριος Ευτυχίδης μας έδωσε έτσι από την πλευρά του άλλου παίχτη, του άλλου παράγοντα, έτσι πολύ κρίσιμες πληροφορίες, κύριε Τσαϊλά. Νομίζω ότι πρέπει να τις συνυπολογίσουμε και αυτές. Ναι, πράγματι, και κανένας αναλυτής δεν πιστεύει ότι θα υπάρχει, θα υπάρξει μια κλιμάκωση τουλάχιστον στην παρούσα φάση, αλλά θα ήθελα να σας θυμίσω ότι χωρίς να θέλω να γίνω έτσι κοινωνός σενάριων πολέμου και όλα αυτά, ότι οι πόλεμοι ξεκινήσαν από τυχαία γεγονότα ή αν θέλετε από κάποιο ένασμα, από μια σπίθα. Μια σπίθα αρκεί για να ανάψει μια πυρκαγιά. Έτσι, όταν υπάρχει ένταση σε μια περιοχή. Ακριβώς. Και για πολλούς και διαφορούς λόγους. Και θα ήθελα εδώ να σας πω ότι πέραν από, από τη Συριακή κρίση υπάρχουν άλλες 4 κρίσεις παγκόσμιες αυτή τη στιγμή, παράλληλες. Μεταξύ της Ινδίας Πακιστάν, πρόσφατα είχαμε την τρομοκρατική εκδήλωση στην τρομοκρατική ενέργεια στη Μουμπάι από μεριάς των Πακιστανών και είναι χώρες που κατέχουν πυρηνικά όπλα. Υπάρχει η ένταση μεταξύ στην Ανατολική Κίνα με την Ιαπωνία για τα νησιά Σεντουκού και όπου βλέπει περίπτωση ημείων, διότι τόσο οι Κινέζοι όσο και οι Ιάπωνες θεωρούν ότι είναι δικά τους. Υπάρχει στην Νότια Κίνα η ένταση με τους Αμερικανούς όσον αφορά τα τεχνητά νησιά και τέλος υπάρχει το ουκρανικό ζήτημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν πυροδοτηθεί στη Συρία ένας γενικευμένος πόλεμος και οι υπόλοιπες εντάσεις θα πάρουν φωτιά και αυτές. Οπότε θα έχουμε έτσι μια, θέλετε, όχι αν δεν θέλετε να πούμε παγκόσμιο πόλεμο, αλλά θα έχουμε κάποια ένταση με παγκόσμια, με πολλά μέτωπα γεγονότα. Ναι. Και όσο ανοίγουν τα μέτωπα, τόσο φυσικά ανοίγουν και οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις σειράξεις. Βέβαια. Πάντως το ΝΑΤΟ έδειξε ότι δεν θέλει κλιμάκωση, δεν την επιθυμεί την κλιμάκωση, δεν έπεσε στην παγίδα των Τούρκων αυτή τη φορά. Φαίνεται ότι η απόφαση κατάρρευσης του Σουκόι ήταν μια ευσπεσμένη ενέργεια εκείνης της στιγμής που λέμε ο ναυαγός από τα μαλλιά του πιάνεται για να δείξει το καθεστώς της Τουρκίας ότι τουλάχιστον ότι έχουν αυτή τον έλεγχο και ότι δεν και υπερασπίζονται τα εθνικά τους κυριαρχικά δικαιώματα. Και έχουν και αυξημένο κύρος έτσι και δύναμη. Τώρα εάν βάλουμε στη ζυγαριά όλα αυτά τα οικονομικά συμφέροντα που πολύ εξαίρετα ο προηγούμενος ομιλητής ανέφερε σε σχέση με την δημιουργία ενός κουρδικού κράτους στη Νότια Τουρκία, πιστεύω ότι μάλλον δεν συμφέρει στους Τούρκους
ύπαρξη των Κούρδων εκεί σε σχέση με όλα τα οικονομικά αυτά μεγέθη τα οποία θα τους απέφερε η συμμαχία με τους Ρώσους. Θα πρέπει να σταθμίσουν δηλαδή πολύ σύντομα οι Τούρκοι. Το έχουν σταθμίσει. Mm-hmm. Έχουν αποφασίσει ότι δεν θα δημιουργηθεί εκεί κουρδικό κράτος με όποιο κόστος. Το έχουν σταθμίσει. Αυτό φαίνεται δηλαδή ολοκάθαρα. Το θέμα είναι ότι ο κουρδικός παράγοντας θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί πολύ καλύτερα προκειμένου να εξαρθρώσουμε αυτό το καρκίνωμα του Ισλαμικού κράτους, του Χαλιφάτου. Αλλά νομίζω ότι ο τουρκικός παράγοντας είναι ένας παράγοντας που ουσιαστικά αποδυναμώνει τους Κούρδους σε αυτή την επιδίωξη που υπάρχει από την πλευρά της Δύσης. Νομίζω ότι την τελευταία φορά που ξανασυναντηθήκαμε πριν από λίγο καιρό είχαμε πει ότι με είχατε ρωτήσει αν θα πέμπουν χερσαίες δυνάμεις. Έτσι. Και σας είπα ότι οι πιο αξιόπιστες χερσαίες δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι οι Κούρδοι εκεί στην περιοχή μαζί με τους Ιρανούς. Οι οποίοι έχουν εξοπλιστεί φυσικά από τους Δυτικούς. Και φαντάζομαι τώρα θα εξοπλιστούν και από τους Ρώσους, οπότε θα τους πονέσει τους Τούρκους αυτό. Ναι. Αυτό θα τους πονέσει πάρα πολύ. Τώρα, αναφερθήκατε και προηγουμένως στο τρομοκρατικό χτύπημα του Παρισιού. Ναι. Αυτό ενεργοποίησε κατά κάποιο τρόπο τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Τους ενεργοποίησε ακόμα περισσότερο, ήδη δηλαδή από την ίδια μέρα της τρομοκρατικής επίθεσης είχαμε βομβαρδισμούς από γαλλικά αεροσκάφη. Πιστεύετε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις θα δώσουν έτσι ένα έναυσμα ούτως ώστε να εντατικοποιηθεί η καταδίωξη των τζιχαντιστών εκεί στην περιοχή της Συρίας? Μήπως δηλαδή βγάλουμε κάτι καλό από κάτι κακό που προηγήθηκε? Κοιτάξτε, η τρομοκρατία είναι ένα άλλο κεφάλαιο όσον αφορά εκεί την... ξεφεύγουμε από τον πόλεμο, τον καθαρό πόλεμο των γεωπολιτικών συμφερόντων, πάμε στην τρομοκρατία, στο Αντάρτικο πόλεον, όπου εκεί είπαμε ότι οι τσιχαντιστές βλέπουν ότι αδυνατίζουν, οπότε προσπαθούν να μεταφέρουν την κρίση, αν θέλετε, τα μέτωπα εκτός Συρίας, στη Γαλλία, στην Βρετανία ίσως και αλλά οπουδήποτε. Τρομοκρατία είχαμε πάντα. Τώρα βέβαια έχουμε αυξημένη τρομοκρατία. Πότε θα τελειώσει αυτή η τρομοκρατία? Ποτέ. Δεν θα τελειώσει ούτε και με την εξάλληψη του ISIS, των τζιχαντιστών. Οι επιθέσεις αυτού του είδους που έλαβαν, έτσι, που είδαμε στο Παρίσι, δεν θα λάβουν τέλος. Δυστυχώς. Θα μάθουμε να ζούμε με αυτό το βραχνά, με αυτό τον τρόμο. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να κερδιθεί, κύριε Νικολαίδη, αν θέλετε την άποψή μου, με την καταστροφή της ψευδούς αφήγησης του Κορανίου. Να γίνω πιο αναλυτικός. Πολύ ωραία το λέτε αυτό. Λοιπόν, το περιγράφετε έτσι πολύ ωραία. Είναι μια ψευδής αφήγηση. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη θρησκεία τους ορισμένοι εξτρεμιστές. Οι ουαχαμπιστές, σαλαφιστές. Ποιοι είναι αυτοί. Είναι η Σαουδική Αραβία. Είναι ο βασικός και το Κατάρ. Είναι οι βασικοί σύμμαχοι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, του δυτικού μετόπου που μάχεται τους τσιχαντιστές. Εάν αυτοί δεν αλλάξουν μυαλά, δεν αλλάξουν αυτή την ψευδή αφήγηση του Κορανίου, διότι δεν είμαι θρησκεολόγος, δεν είμαι κοινωνιολόγος, αλλά από ό,τι διαβάζουμε, από ό,τι μελετάμε, δεν διδάσκει το Κοράνιο αποκεφαλισμούς του οποιοδήποτε ανθρώπου δεν ασπάζεται την θρησκεία του Ισλάμ. Πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε αυτή μια ανοχή, όχι μόνο εμείς οι δυτικοί, αλλά και οι Ισλαμιστές, να οικοδομήσουν αυτή την ανοχή για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φρίκη του μίσους που τροφοδοτείται, αν θέλετε, από το θρησκευτικό ζήλο. Για να σταματήσουμε να λέμε για κρούση πολιτισμών. Τώρα στο σημείο αυτό να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο των τζιχαντιστών, στο οποίο εξαπολύονται απειλές εναντίον όλου του δυτικού κόσμου. Μάλιστα υπάρχει και η παρουσία της Ελλάδας στους στόχους, στις χώρες στόχους που τις ονομάζουν έτσι οι τζιχαντιστές. Στη δεύτερη γραμμή υπάρχει η ελληνική σημαία, πάλι καλά δεν είναι στην πρώτη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι θα πρέπει, έτσι πάρα πολύ ωραία το λέτε σε σχέση με την παραποίηση κάποιων μηνυμάτων
της θρησκείας. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τελικά ποια μπορεί να είναι η διασύνδεση της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας στην Ευρώπη με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Συρία. Πρέπει να είμαστε λιγάκι πολύ προσεκτικοί, νομίζω, όχι λιγάκι, πολύ προσεκτικοί στο διαχωρισμό αυτό. Γιατί αυτοί οι οποίοι κάνουν τα τρομοκρατικά χτυπήματα δεν είναι Σύριοι. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί. Είναι όλοι τους άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες. Έτσι ακριβώς. Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Παρίσι, συγκεκριμένοι, στο Βέλγιο. Είναι Γάλλοι πολίτες, έχουν γαλλικά διαβατήρια. Οι γονείς τους μπορεί να φτάσαν στη Γαλλία ως πρόσφυγες, αλλά τα παιδιά αυτά γεννήθηκαν εκεί, δηλαδή πήγαν σε γαλλικά σχολεία, μεγάλωσαν και ψάχνουν να βρουν μέσα στη θρησκεία τους, πολύ κακώς φυσικά, τρόπους για να εκδικηθούν τη χώρα η οποία τους υποδέχθηκε, τους μεγάλωσε, τους μόρφωσε, μπορεί να τους έδωσε και δουλειά ή να με τους έδωσε ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κοινωνιολογικό περισσότερο το πρόβλημα παρά στρατιωτικό. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δικιά μου οπτική γωνία, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Κύριε Νικολαίδη, οι δυτικοί κάνουμε μεγάλο λάθος, αν θέλετε, στην εξέβρεση σε μεγάλο βαθμό στρατιωτικής λύσης στην καταπολέμηση της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Έχω γράψει κιόλας ότι σκοτώνοντας τρομοκράτες είναι σαν να σκοτώνουμε μόνο τις εργάτριες μέλισσες. Οι βασίλισσες μέλισσες είναι οι ιεροκήρυκες του Ισλάμ. Έτσι. Είναι οι ιεροκήρυκες του μίσους. Είναι αυτοί που διδάσκουν μία αποκλίνουσα μορφή του Ισλάμ. Στα διάφορα σχολιά, στα διάφορα ισλαμικά κέντρα, όπου προσιλητίζουν ειδικά τα νέα παιδιά. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν είναι η βασίλισσα της οτοκίας αυτής της τρομοκρατίας. Και εκεί πρέπει να βρούμε τη λύση του προβλήματος. Όταν έγιναν τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι, την επόμενη μέρα ήσασταν εδώ και τα συζητούσαμε. Και πραγματικά βλέπαμε ότι η πρώτη αντίδραση των Γάλλων ήταν να πάνε να βομβαρδίσουν στη Συρία κάτι. Όταν όμως βλέπουμε ότι οι τρομοκράτες είναι τα παιδιά του πέμπτου διαμερίσματος του Παρισιού, δεν καταφέρνεις κάτι με τους βομβαρδισμούς. Ακριβώς, έτσι, δεν αυτό είναι. Λέμε. Δηλαδή, όταν ιδίως... Η βία φέρνει βία. Ναι, τα περιθωριοποιημένα παιδιά μουσουλμάνων στο πέμπτο διαμέρισμα του Παρισιού, όταν βλέπουν τους βομβαρδισμούς στη Συρία, ριζοσπαστικοποιούνται ακόμα περισσότερο. Γιατί θεωρούν ότι οι Δυτικοί παρεμβαίνουν στις πατρίδες τους με έναν έτσι τρόπο που θυμίζει τους σταυροφόρους του Μεσαίωνα ή μετά το Μεσαίωνα. Και αυτό νομίζω ότι δεν δίνει κάποια λύση στο πρόβλημα. Ίσα-ίσα δεν μας αφήνει να δούμε πραγματικά ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Και για τη Δύση και για τη Γαλλία η αιτία του προβλήματος είναι μέσα στα γκέτο των μουσουλμάνων, του Παρισιού, δεν είναι κάπου αλλού. Ο κύριος Ολάντ όμως, ο οποίος είναι πολιτικός και εκλέγεται με βάση τα πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει, θεώρησε, και του το είπαν προφανώς οι επικοινωνιολόγοι του, ότι θα πάρει πολιτικούς πόντους εάν βομβαρδίσει σήμερα το βράδυ τη Συρία. Το θέμα είναι, βομβαρδίζοντας τη Συρία, κατάφερε κάτι για να αντιμετωπίσει τη τρομοκρατία ή τα έκανε τα πράγματα χειρότερα? Τίποτα. Η πραγματική αξία των αεροπορικών επιθέσεων είναι αμελητέα. Θα σας θυμίσω ότι έχουν ξεκινήσει αεροπορικές επιθέσεις εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ και 6 μήνες. Και δεν έχουμε καταφέρει να εξοντώσουμε το στρατό του ISIS. Εκτός εάν πρόκειται για βομβαρδισμούς αεροπορικούς, οι οποίοι πλήττουν τα βιτιοφόρα με τα οποία γίνεται το λαθρεμπόριο του καυσίμων. Κύριε Γιατί Γουρέλη, εκεί... αν δεν υπάρξει κοινός πολιτικός στόχος, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, μηδένι στο πηλίκον. Ναι. Γιατί το ένα νερεί το άλλο. Κακά τα ψέματα. Και όπου υπάρχει συνωστισμός, στρατιωτικός συνωστισμός και ένταση, αν δεν υπάρξει μία αποκλιμάκωση, καταλαβαίνετε κάποια στιγμή ναι, ναι. Η σπίθα, αυτό που λέμε η σπίθα, θα δημιουργήσει την πυρκαγιά. Κύριε Ζαλά, ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ, νομίζω, εκτός από όμορφη και πολύ χρήσιμη κουβέντα. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.